μες στο δρόμο περνάνε με βήμα γοργό στιβαρό. Τσιμές τα χέρια κρατάνε για ένα σκοπό ιερό. Εμπιό για ένα σκοπό ιερό. Για μια Ελλάδα μεγάλη, για μια πατρίδα τρανή, τον αγώνα του έθνους μας δίνουν αγώνα για Ελλάδα και τιμή. Οι ομιλητές της εκδήλωσης να προσέχουν το βήμα. Οι ομιλητές της εκδήλωσης στο βήμα.
Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς! Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς! Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς! Εθνική αντίσταση! Thank you.
Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πριν από 2.500 χρόνους σε αυτή την ιερήγη της Ελλάδος εξελίχθηκε μια κοσμογονία. Ήταν τότε που ένας στρατός ενός εκατομμυρίου βαρβάρων, αλλοφύλων, σύμμικτος, από έθνη ποδεέστερα, που μιλούσαν δεκάδες άγνωστες τους Έλληνες γλώσσες, είχε προελάσει και είχε πατήσει την ιερή γη της Ελλάδος. Στην κεφαλή του στρατού αυτού, ο σατράπης της Βαβυλώνας, ο μεγάλος βασιλέας από τα Σούσα, ο ηγέτης μιας ξένης δύναμης που ζητούσε να κυριαρχήσει σε Δύση και Ανατολή. Και απέναντι στον ελληνισμό, το λάτρι της ελευθερίας να επιβάλλει ένα πρότυπο ενός βίου κενού και υποταγμένου. Στο διάβα του, ο στρατός αυτός, η πλημμυρίδα των βαρβάρων, εκχερσώνει τη γη, στραγγίζει τους ποταμούς. Ένας αδιφάγος φωνέας εθνών και λαών, που τόλμησε τότε να απειλήσει τον ελληνισμό. Καθοδηγητές του, στην πορεία αυτή προς το σκότος, χαλδαίοι μάγοι και σημείτες έμποροι του χρήματος, όπως μαρτυρούν τα ιερά τους κείμενα, της Εσθήρ και του Μαρδοχαίου. Στόχος τους, η Ελλάς, να εξαλειφθεί ως πνεύμα και ως φυλή. Στόχος αιώνιος, που όπως και τότε έτσι και σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, συνεχίζει και επιμένει να κατατρώει τις σάρκες του έθνους μας. Μηδήσαντες πολλοί και τότε όπως και σήμερα. Οι κυβερνώντες των Ελληνίδων πόλεων, το ιερατείο που εξαργυρώθηκαν από τους χρυσούς δαρικούς του Πέρση βασιλέα. Οι ήρωες ως αντίβαρος στην προδοσία, ο βασιλές Λεωνίδας και οι Λακεδαιμόνιοι, ο Διηνέκης, οι τρομεροί αδελφοί Αυβαίος και Μάρων, και στο πλευρό τους οι σάξιοι συμπολεμιστές, οι Θεσποιείς, ο αρχηγός Δημόφιλος, ο τρομερός Διθύραμβος,
ο Μάντης Τηρεσίας από την Ακαρνανία, που άφησε τη ράβδο της Μαντικής και έπιασε τη Ρομφαία και το δόρυ του μαχητή, που είχε ήδη προφητεύσει το μοιραίο επερχόμενο τέλος, όμως δεν εγκατέλειψε το βασιλέα της Σπάρτης. Μία αλληγορία, η αλληγορία είναι πάντα η μητέρα της ηθικής διδαχής, μία αλληγορία εκείνων των επάξιων ημερών, μπορούμε να δούμε και στο σήμερα. Και σήμερα μπορούμε όλοι να δούμε, μπορούμε όλοι να βιώσουμε το ίδιο απάνθρωπο σχέδιο εξαθλίωσης και πνευματικής υποδούλωσης εθνών και λαών με πρώτο και κύριο το φωτοδότη ελληνισμό. Και σήμερα όπως και τότε, έτσι ακριβώς στρατιές βαρβάρων αλλοφύλων προελάβνουν. Προελάβνουν και πατούν τη γη των Ελλήνων ανέμακτα, χωρίς αντίσταση. Στρατιές εκατομμυρίων βαρβάρων και αλλοφύλων προσπαθούν να υποτάξουν την πατρίδα μας. Γιατί και σήμερα υπάρχουν οι αιωνίως μηδίσαντες. Υπάρχει το σάπιο πολιτικό σύστημα, το οποίο προδίδει την Ελλάδα και παραχωρεί γη και είδωρ στους βαρβάρους. Και σήμερα, όπως και τότε, υπάρχει συμβολικά ο σατράπης της Βαβυλώνας, υπάρχουν κυριολεκτικά οι Σημίτες μάγοι, οι έμποροι του χρήματος, που μέσω αυτού υποδηλώνουν λαούς, έθνη και βασίλεια. Το μεγάλο ερώτημα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που οφείλουμε όλοι οι Έλληνες να απαντήσουμε, είναι αν υπάρχουν σήμερα λακεδαιμόνιοι, αν υπάρχουν σήμερα θεσποιείς και αν με την φορά που έχουν πάρει τα πράγματα θα υπάρχουν ακόμα θερμοπύλες για να υπερασπιζόμαστε. Το ερώτημα αυτό απαντάτε εύκολα από όλους εσάς που δίνετε ηρωικό παρόν στον αγώνα της Χρυσής Αυγής, που φωνάζει με μία φωνή μυριόστομη. Ναι, υπάρχουν και σήμερα λακεδαιμόνιοι, υπάρχουν και σήμερα θεσποιείς, υπάρχουν θερμοπύλες, υπάρχουν στενά για να υπερασπιστούμε. Όλοι ενωμένοι σε έναν αγώνα που έχει ένα και μοναδικό στόχο. Τη σωτηρία της αιώνιας Ελλάδος, που δεν υπετάχθη από τις στρατιές των αμέτρητων βαρβάρων. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, δεν θα υποταχθεί η Ελλάδα. Και αν υπάρχουν οι θερμοπύλες με τους ήρωες πεσόντες, λίγο αργότερα επακολουθούν οι πλατέες, όπου οι στρατιές των Σπαρτιατών, οι στρατιές των Λακεδαιμονίων στην κεφαλή των Ενωμένων Ελλήνων κατέκοψαν και συνέτριψαν τους εισβολείς. Αυτό ας είναι το μήνυμά μας. Αντίσταση μέχρι τη σχάτων και μέχρι την τελική νίκη της Χρυσής Αυγής. Την τελική νίκη της Ελλάδος. Ζήτω η νίκη της Ελλάδος. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Αντεπίθεση. Για το ιστορικό της ημέρας, για την εξιστόρηση των τρομερών γεγονότων των θερμοπυλών, καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Ευάγγελος Καρακώστας από τη Βιωτία. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Την άνοιξη του 480 π.Χ. 10 έτη μετά τη συντριπτική τους ήταν στη μάχη του Μαραθώνα. Οι Πέρσες με επικεφαλή στο γιο του Δαρίου, Ξέρξη, περνούν τον Ελλήσποντο και απειλούν εκ νέου την ελευθερία του ελληνικού κόσμου. Σε 2,5 εκατομμύρια εκτιμά ο Ηρόδοτος στρατεύματα των Περσών, ενώ σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν πως οι περσικές δυνάμεις προσέγγιζαν το 500,000 άνδρες. Σε κάθε περίπτωση, ο όγκος των Περσών και των συμμάχων τους ήταν τέτοιος, ώστε ο Εσκύλος να αναφέρει πως η Ασία άδειασε από άρενες. Στα τέλη του Αυγούστου του 480 π.Χ. οι ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλή στο βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα καταλαμβάνουν θέσεις θερμοπύλες προς αναχέτης του εχθρού. Απέναντι στην ασιατική πλημμυρίδα η οποία απειλεί την ελληνική ελευθερία, παρατάσσονται κατά τον πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτο περί τις 6.000 Ελλήνων από τη Σπάρτη. Ο Λεωνίδας ξεκίνησε ηγείτορας δυνάμεων 300 ανδρών, επιλεγμένο προσωπικά από τον ίδιο και με κριτήριο να έχουν άπαντες γιο. Ανάμεσα στο όρος Καλλίδρομο και στη θάλασσα του Μαλιακού,
Υπήρχαν τρία πολύ στενά σημεία. Ένα κοντά στο βωμό της Δήμητρας, ένα στο τείχος των Φωκαίων και ένα στους Αλπινούς. Ο Λεωνίδας εγκαθιστά το στρατό του πίσω από το αμυντικό τείχος το οποίο έκτισαν οι Φωκείς για να αποκρούσει την περσική επίθεση. Το μονοπάτι της Ανοπίας Ατραπού ανατίθεται προς φύλαξη σε χίλιους Φωκείς οι οποίοι και θα καλύπτουν τα νότα των Ελλήνων. Έχοντας μέχρι τις Ερμοπύλες συναντήσει μηδενική αντίσταση, ο Ξέρξης διακατέχεται από τη βεβαιότητα πως οι ελληνικές δυνάμεις θα σκορπίσουν στη θέα του όγκου των στρατευμάτων του. Αποστέλει ΠΕΑ κοντά στο ελληνικό στρατόπεδο προς παρατήρηση και εκτίμηση του μεγέθους του ελληνικού στρατεύματος. Ο κατάσκοπος γίνεται αντιληπτός από τους Έλληνες σκοπούς, μα κανείς δεν τον ενοχλεί. Έκπληκτος παρατηρεί τους Σπαρτιάτες, άλλους να γυμνάζονται και άλλους να περιποιούνται τα μαλλιά τους. Παρά τη συντριπτική ισχύ του αντιπάλου και τις παρενέσεις ορισμένων εκ των συμμάχων να υποχωρήσουν προς την Πελοπόννησο, ώστε να αντιμετωπίσουν εκεί τους Πέρσες με μεγαλύτερες δυνάμεις και καλύτερες προοπτικές, ο Λεωνίδας δεν αποκλίνει σπιθαμή του εθνικού καθήκοντος, το οποίο η μοίρα του είχε ορίσει. Ο Ξέρξης αναμένει 4 μέρες, έχοντας στρατοπεδεύσει μεταξύ Μέλανα και Αστυπού ποταμού. Στέλνει κήρυκες στο Λεωνίδα, απαιτώντας την παράδοση των Ελλήνων. Λαμβάνει όμως, αντί αυτής, την ιστορική απάντηση μολών λαβέ. Την 5η μέρα, κυριευμένος από οργή, στέλνει τους Μύδους και τους Κυσίους με διαταγή να συλλάβουν ζωντανούς τους Έλληνες και να τους οδηγήσουν μπροστά του. Οι Μύδοι υπάκουσαν και στη σύγκρουση που ακολούθησε σκοτώθηκαν πολλοί. Τους αντικαθιστούσαν όμως διαρκώς άλλοι και παρά τις φοβερές απώλειες αρνούνται να παραδεχτούν την ήττα τους. Οι Μύδοι, μετά την πανελευθερία που υπέστησαν, υποχώρησαν και τη θέση τους κατέλαβε ο Ιδάρνης με τους επιλεγμένους Πέρσες στρατιώτες, τους οποίους ο βασιλιάς τους αποκαλούσε αθάνατους, οι οποίοι και εξαπέλυσαν επίθεση απόλυτα σίγουροι ότι θα έδιναν σε αυτή την ιστορία ένα γρήγορο και εύκολο τέλος. Όμως όταν άρχισε η σύγκρουση, δεν είχαν καλύτερη τύχη από τους Μύδους. Από την πλευρά των Σπαρτιατών ήταν μία αξιομνημόνευτη μάχη. Είχαν καταλάβει ότι πολεμούσαν ενάντια σε έναν άπειρο εχθρό και ένα από τα τεχνάσματα τα οποία χρησιμοποιούσαν ήταν να κάνουν όλοι μαζί μεταβολή και να προσποιούνται ότι υποχωρούν έντρομοι. Οπότε οι εχθροί τους καταδίωκαν με ποδοβολητό και αχές. Αυτοί όμως, τη στιγμή που τους προλάβαιναν οι Πέρσες, γύριζαν και τους αντιμετώπιζαν, προκαλώντας τους τεράστιες απώλειες στη νέα μάχη η οποία ξεσπούσε. Οι Πέρσες, βλέποντας ότι οι επιθέσεις τους για την κατάληψη του περάσματος ήταν μάταιες, σταμάτησαν τις εχθροπραξίες και υποχώρησαν. Ο Ξέρξης, κατά πώς μας λέει ο Ηρόδοτος, παρακολουθούσε τη μάχη από εκεί που καθόταν. Λέγεται μάλιστα ότι στη διάρκεια των επιθέσεων πετάχτηκε 3 φορές όρθιος από φόβο για την τύχη του στρατού του. Την επόμενη μέρα η μάχη άρχισε ξανά, αλλά χωρίς μεγαλύτερη επιτυχία για τους Πέρσες, που επανέλαβαν τις εχθροπραξίες με την ελπίδα ότι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν τόσο λίγοι, θα είχαν αρκετούς τραυματίες για να μην μπορούν πλέον να προβάλλουν αντίσταση. Μα οι Έλληνες ήταν ανυποχώρητοι. Όταν οι Πέρσες ανακάλυψαν ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει την προηγούμενη μέρα, υποχώρησαν για άλλη μια φορά. Ο Ξέρξης δεν είχε ιδέα πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τότε, ένας άνδρας από τη Μιλίδα, ο Εφιάλτης, ο γιος του Ευρύδημου, ελπίζοντας σε μια γενναιόδορη ανταμοιβή, ήρθε να πει στο βασιλιά τα σχετικά με μονοπάτι το οποίο οδηγούσε πάνω από τα βουνά στις Θερμοπύλες, προκαλώντας έτσι τον όλυθρο των Ελλήνων, οι οποίοι κρατούσαν το πέρασμα. Ο Ξέρξης ενθουσιάστηκε με την αποκάλυψη του Εφιάλτη. Ανέθεσε αμέσως την αποστολή στον Ιδάρνη με τα στρατεύματα που αυτός διοικούσε. Αυτοί έφυγαν λίγο πριν την ώρα που ανάβουν τα λιχνάρια. Οι Φωκείς πετάχτηκαν όρθιοι και άρπαξαν τα όπλα τους τη στιγμή που έφτασε ο εχθρός. Οι Πέρσες ξαφνιάστηκαν όταν αντίκρισαν στρατιώτες να ετοιμάζονται να υπερασπιστούν το πέρασμα, ενώ δεν περίμεναν καμία αντίσταση. Ο Ιδάρνης ρώτησε τον Εφιάλτη ποιοι ήταν, γιατί ανησυχούσε μην ήταν Σπαρτιάτες. Όταν όμως έμαθε την εθνικότητά τους, ετοιμάστηκε να τους επιτεθεί. Τα Περσικά βέλη έπεφταν πυκνά και οι Φωκείς, νομίζοντας ότι αυτή ήταν ο στόχος της επίθεσης, υποχώρησαν στο ψηλότερο σημείο του βουνού, όπου ετοιμάστηκαν να αντιμετωπίσουν το θάνατο. Οι Πέρσες, μαζί με τον Εφιάλτη, δεν ασχολήθηκαν άλλο μαζί τους, αλλά πήραν το κατηφορικό μονοπάτι με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Οι Έλληνες Θερμοπύλες είχαν την πρώτη προειδοποίηση για τον όλυθρο που θα ερχόταν από το Μάντι Μεγιστία, ο οποίος διάβασε την καταδίκη τους στα ζώα τα οποία θυσίασαν. Ακόμα, λιποτάκτες που είχαν έρθει τη νύχτα από το εχθρικό στρατόπεδο ανέφεραν σχέδιο των Περσών για πλευρική επίθεση και τέλος, την ώρα που ξημέρωνε, οι Σκοποί κατέβηκαν τρέχοντας από τα βουνά. Στο πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε αμέσως, οι απόψεις διχάστηκαν, αφού άλλοι υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν τη θέση τους και άλλοι το αντίθετο. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Λεωνίδας έδιωξε το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών δυνάμεων για να τους σώσει τη ζωή,
αλλά το θεώρησα ανάρμοστο για τους Σπαρτιάτες που είχε κάτω από τις διαταγές του να εγκαταλείψουν το σημείο που είχαν αναλάβει να υπερασπιστούν. Οι θεσποιείς από όλους τους άλλους Έλληνες αρνήθηκαν να υπάκουσουν τη διαταγή και να εγκαταλείψουν τον Λεωνίδα και τους άντρες του. Έμειναν και πέθαναν μαζί τους. Ήταν κάτω από τις διαταγές του Δημόφιλου, γιου του διαδρόμου. Στο πλευρό του Σπαρτιάτη βασιλιά παρέμεινε μέχρι τέλους και ο Μάτης Μεγιστίας. Πράγματι, μένοντας στη θέση του βασιλιάς Λεωνίδας, δόξα στο όνομά του και η Σπάρτη δεν έχασε την ευημερία της όπως θα συνέβαινε στην αντίθετη περίπτωση. Γιατί στο ξεκίνημα αυτού του πολέμου, οι Σπαρτιάτες είχαν πάρει χρησμό από τους Δελφούς, ο οποίος έλεγε ότι ή θα χάνονταν η πόλη τους από ένα ξένο, ή θα σκοτωνόταν ένα Σπαρτιάτης βασιλιάς. Όταν ο Περσικός στρατός άρχισε την επίθεση, οι Έλληνες κάτω από τις διαταγές του Λεωνίδα, γνωρίζοντας ότι βάζαν σε σίγουρο θάνατο, βγήκαν στο πλατύτερο σημείο του περάσματος, πολύ πιο μπροστά από εκεί που πολεμούσαν νωρίτερα. Πολλοί Πέρσες σκοτώθηκαν εκεί. Πίσω τους, οι διοικητές του σώματος χτυπούσαν χωρίς διάκριση τα μαστίγια τους, σπρώχνοντας τους άντρες μπροστά. Πολλοί έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν, και ακόμη περισσότεροι ποδοπατήθηκαν ζωντανοί από τους δικούς τους. Κανείς όμως δεν έδινε σημασία στους νεκρούς. Οι Έλληνες, που ήξεραν ότι ο εχθρός ερχόταν από το ορεινό μονοπάτι, άρα δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας, επιστράτευσαν όλο τους το θάρρος και πολέμησαν με μανία και απόγνωση. Στο μεταξύ, τα δόρατά τους είχαν σπάσει και σκότωναν τους Πέρσες μεταξύ τους. Στη διάρκεια αυτής της μάχης έπεσε ο Λεωνίδας, πολεμώντας ηρωικά και μαζί του και πολλοί διακεκριμένοι Σπαρτιάτες. Ακολούθησε άγρια μάχη πάνω από το πτώμα του Λεωνίδα. Οι Έλληνες απόδυσαν 4 φορές τον εχθρό και τελικά το έσωσαν χάρη στην ανδρεία τους. Έτσι συνέχισαν να αγωνίζονται, ώσπου ο στρατός που είχε ακολουθήσει τον εφιάλτη έφτασε στο πεδίο της μάχης. Όταν οι Έλληνες τους είδαν, άλλαξαν πάλι τακτική. Επέστρεψαν στο στενότερο σημείο του περάσματος, πίσω από το τείχος, και παράτακτηκαν σε ένα ενιαίο σώμα στο λόφο που υπάρχει στην είσοδο του περάσματος. Εκεί αντιστάθηκαν μέχρι τον τελευταίο. Μεταξύ τους, όσοι τύχαινε να τα έχουν ακόμη, και με τα χέρια και τα δόντια τους, όσοι δεν είχαν ξύφη, ώσπου οι Πέρσες, προχωρώντας από μπροστά, αφού σώργασαν το οχύρωμα σε ερείπια και κλείνοντάς τους από πίσω, με κυκλωτική κίνησή τους κατέκλυσαν τελικά, χτυπώντας τους. Από όλους τους Σπαρτιάτες και τους θεσποιείς που πολέμησαν τόσο ηρωικά, το πιο εκπληκτικό δείγμα θάρρους δόθηκε από τους Σπαρτιάτη Διενέκη. Λέγεται ότι πριν από τη μάχη ένας ντόπιος από την Τραχίνα του είπε πως όταν οι Πέρσες ρίχνουν βέλη, είναι τόσο πολλά ώστε κρύβουν τον ήλιο. Ο Διενέκης, εντελώς ατάραχος, μπροστά στο μέγεθος του Περσικού στρατού, είπε ότι ήταν ευχάριστη η είδηση που τους έφερνε ο ξένος από την Τραχίνα, γιατί αν οι Πέρσες έκρυβαν τον ήλιο, θα πολεμούσαν υπό σκιά. Συναγωνιστές, στο διάβα 25 αιώνων, νόμοι γράφονται και νόμοι καταργούνται. Ένας μονάχα παραμένει ακατάλυτος και γι' αυτό είναι υπέρτατος. Η σωτηρία της πατρίδος. Σ' αυτόν υπάκουσαν ο Λεωνίδας και οι άντρες του. Σ' αυτόν υπάκουμε εμείς οι Χρυσαυγίτες. Είτε λοιπόν, είτε θα νικήσουμε και μαζί μας θα σωθεί η Ελλάς, είτε θα πέσουμε μαχόμενοι σε ένα κόσμο δειλών και προσκυνημένων. Αλλά θα πέσουμε για την πατρίδα με τα κανόνια να βροντούν και τις σημαίες μας να κυματίζουν. Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω το κίνημα! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Αποφασισμένες, οι γυναίκες της Σπάρτης αποχαιρετούν τους άντρες και τους γιους τους με μία μόνο εντολή. Ήταν η επιτάς. Όπως κάθε φορά, δεν επέτρεπαν στον εαυτό τους να αισθανθούν τίποτα πέραν της υπερηφάνειας. Γυναίκες διαφορετικές από τις υπόλοιπες, καλλιεργημένες σωματικά και ψυχικά, σύμφωνα με τα ιδεώδη της Σπάρτης, δυνατές στο σώμα και στο πνεύμα, έτοιμες να γεννήσουν γιους και να τους παραδώσουν στη Σπάρτη.
Πολλά τα παραδείγματα της νοοτροπίας των Σπαρτιατισσών. Ξεκινώντας από τη μητέρα του Βρασίδα, που ήθελε μόνο να μάθει εάν σκοτώθηκε ένδοξα ο γιος της, και αφού οι Θράκες της είπαν πως κανένας άλλος δεν ήταν σαν κι εκείνον, εκείνη απάντησε: «Ξένοι, δεν ξέρετε καλά τους Σπαρτιάτες. Το παιδί μου είναι βέβαια γενναίο, όμως η Σπάρτη έχει πολλούς γενναιότερους. Όπως επίσης, όταν κάποια γυναίκα από την Ιωνία περηφανευόταν για κάποιο πολυτελές ένδυμα, η Λάκαινα της έδειξε τα 4 παιδιά της, λέγοντας πως αυτά είναι τα αποκτήματα για τα οποία πρέπει να υπερηφανεύεται μια γυναίκα». Και για το τέλος της περιγραφής της νοοτροπίας των Σπαρτιατισσών, η απάντηση της Γοργούς, της γυναίκας του βασιλιά Λεωνίδα, η οποία ερωτήθηκε γιατί οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες που εξουσιάζουν τους άνδρες τους. Και εκείνη απάντησε: «Γιατί μόνο εμείς γεννάμε άνδρες». Με αφορμή την τελευταία έρευνα του Χάρβαρτ και του Πανεπιστημίου του Σιάτλ, με επικεφαλής τους κορυφαίους γενετιστές Λαζαρίδη και Σταματογιανόπουλο, βγήκε και πάλι το πόρισμα πως οι σημερινοί Έλληνες είναι γενετικά σχεδόν ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες, αποδεικνύοντας έτσι για ακόμη μια φορά πως το αιμάτινο ποτάμι των Ελλήνων παραμένει αναλύωτο ανά τους αιώνες. Πριν φτάσω όμως στη σημερινή εποχή, θα ήθελα να κάνουμε μια στάση σε ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα Σπαρτιατισσών. Είμαστε το 1826 στη Μάνη. Ο Ιμπραήμ κάνει επιδρομή στη Βέργα και στο Δειρό. Στο Δειρό έχουν παραμείνει μόνο οι γυναίκες, οι οποίες με τα δρεπάνια του θερισμού, με πέτρες, με ξύλα, με νύχια και με δόντια κυριολεκτικά, θερίζουν τους εισβολείς. Οι γυναίκες εν το άμα κάμανε μεγάλο θάμα. Ανασκουμπώνουν τις φωδιές και βάνουν πέτρες στρογγυλές. Κάφκαλα ανοίγουνε πολλά και σκορπούνε τα μυαλά και αρπάζουν και δρεπάνια και τους κόβουν τα κεφάλια. Ένα άλλο περιστατικό εκείνων των ημερών του Ιουνίου στη Μάνη είναι εκείνο κατά το οποίο μία μανιάτισσα, πηγαίνοντας ψωμί και νερό στους πολεμιστές, βρήκε το παιδί της σκοτωμένο στο ταμπούρι του. Δεν είπε μιλιά σε κανέναν. Έπνιξε τον πόνο της και έκανε πέτρα την καρδιά της. Πήρε το καριοφύλι του παιδιού της και του φεκώντας αδιάκοπα τους εχθρούς, γύριζε κάθε τόσο και έβλεπε το παιδί της και του έλεγε: «Κοιμήσου, ξεκουράσου, είμαι εγώ στη θέση σου, παιδάκι μου». Αυτές οι σύγχρονες Σπαρτιάτισσες έδρασαν σύμφωνα με τα ιδανικά και τα ιδεώδη της αρχαίας Σπάρτης. Ήταν μια ακόμα απόδειξη πως το αίμα δεν μιλάει απλά μέσα στον Έλληνα, αλλά ουρλιάζει για να εισακουστεί και να δείξει την ανδρεία, τη δύναμη και την αυτοθυσία που αρμόζει στο λαό μας. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Και περνάμε στο θλιβερό σήμερα. Θλιβερό από πολλές απόψεις, καθώς η σύψη και η παρακμή έχουν εισχωρήσει στις συνειδήσεις των πολλών. Οι γυναίκες σήμερα έχουν χάσει το δρόμο τους, έχουν ξεχάσει το σκοπό τους και ολοένα και μηδενίζουν τη διάκριση των ρόλων των δύο φύλων. Έχουν δηλητηριαστεί από τον καπιταλισμό και τις μόδες. Ντροπιάζονται και νομίζουν πως επαναστατούν. Κορυφαίο παράδειγμα, κάτι αξιολείπητες φεμινίστριες που ξεγυμνώνονται για το δικαίωμα, λένε, στην έκτρωση και τα ναρκωτικά. Πόσο μικροί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να κατανοήσουν πως η μεγαλύτερη νίκη επί της φύσης της για μια γυναίκα που έχει παιδιά είναι να τους λέει το «ήταν η επιτάς». Όπως το λένε και οι χρυσαυγίτισσες, στους άνδρες, στους γιους, στους αδελφούς και τους συναγωνιστές τους. Καμία από εμάς δεν διεκδικεί τα σκύπτρα της τελειότητας. Όμως ήμασταν εκεί όταν βάζανε τους ανθρώπους μας φυλακή, όταν δολοφονούσαν τα αδέρφια μας. Ήμασταν εκεί... Αδέρφια, ζήτε, εσείς μας οδηγείτε! Αδέρφια, ζήτε, εσείς μας οδηγείτε! Αδέρφια, ζήτε, εσείς μας οδηγείτε! Είμαστε
ήμασταν εκεί σε επιθέσεις γραφείων, τρομοκρατικές ενέργειες και παραμείναμε εκεί για τα πιστεύω μας και τους ανθρώπους μας όταν όλοι οι υπόλοιποι συνέχιζαν τις ζωές τους. Και είμαστε ακόμα εδώ εμείς οι αμετανόητες χρυσαυγίτισες, θυσιάζοντας καθημερινά πολλά πράγματα η καθεμία. Γιατί ξέρετε, είμαστε από αυτές με τις σκουριασμένες για την σημερινή κοινωνία αντιλήψεις, που πιστεύουμε ακόμα σε Θεό και πατρίδα, που η έννοια της οικογένειας μας γεμίζει χαρά και ελπίδα, που ο αγώνας έχει γίνει η δεύτερη φύση μας και είμαστε εμείς οι γυναίκες αυτές που έχουμε πραγματικό σεβασμό στον εαυτό μας, γιατί γνωρίζουμε την αξία μας και θα αγωνιστούμε για όσα πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή, γιατί εμείς έχουμε ψυχή και μέσα σε αυτή την ψυχή υπάρχει ο αγώνας και η πίστη και το μοναδικό που ζητάμε είναι να μας δοθεί η ευκαιρία από τη μοίρα για να αποδείξουμε τα πιστεύω μας, με κάθε κόστος. Να θυσιάσουμε ή να θυσιαστούμε για τη μητέρα πατρίδα και τη Χρυσή Αυγή. Αυτές είμαστε και είμαστε πολύ περήφανες γι' αυτό. Όσοι ορκίστηκαν στο θάνατο, βάδισαν προς τη δόξα και τη ζωή. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής μας που αντίκρισε κατάματα το θάνατο και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Πρωτοφόρος στον αγώνα μας. Καλείται στο βήμα Αλέξανδρο Γέροντα. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Ο διαβάτη που περνάς, να αναγγείλεις λακεδαιμονίους ότι κείμεθα σε αυτή τη γη αφού υπακούσαμε στους νόμους τους. Έγραψε ο Σιμονίδης ο Κίος στην επιτάφια στήλη του για τους πεσόντες των Θερμοπυλών πριν χιλιάδες χρόνια. Κι όμως, τα λόγια αυτά θα τυχούν αιώνια, διαπερνώντας το είναι του κάθε χρυσαυγίτη και της κάθε χρυσαυγίτισσας, προκαλώντας τους ξεπεσμένους καιρούς του υλισμού και της λύθης. Τα λόγια αυτά θα αφυπνίζουν συνηθίσεις και θα ξεσπούν ως τρομερή καταιγίδα επάνω στους προσκυνημένους και τους δειλούς αυτής της νέας εποχής, όπως και την αποκαλούν οι φεδροί. Λόγια ιερά συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όπου θα μνημονεύουν την υπέτατη θυσία του Λεωνίδα Βασιλιά και των 300 ομοίων του. Λακεδαιμόνων, Σπάρτη, η πόλη που γεννά πολέμαρχους, βασιζόμενη σε μια αυστηρή κοινωνία, στηριγμένη στην απόλυτη πειθαρχία και με μια καθαρά στρατιωτική αγωγή, πάντα υπό την αιγίδα των νόμων του Θείου Λυκούργου, οι Σπαρτιάτες ρίχνοντας το πεδίο της μάχης αλλά και της επιβίωσης σε ηλικία μόλις 7 ετών. Για έναν και μοναδικό σκοπό, να τάσσονται υπέρ μιας θείας και ιερής αποστολής, την υπεράσπιση της μητέρας Σπάρτης από τους ξένους και τους βαρβάρους. Οι Λακεδαιμόνεοι διδάσκονταν ως και την ηλικίωσή τους το υψηλό και γενναίο φρόνημα που δεν ήταν άλλο από το ανεπτυγμένο αίσθημα της φιλοπατρίας. Όλη αυτή η αρετή του πολεμικού πνεύματος και η στρατιωτική ισχύ στο πεδίο της μάχης, ανεξάρτητα της φυλής ή των αριθμών των στρατιωτών του εχθρού, πήγαζε βέβαια και από τα ομηρικά έπι και τα πολεμικά ποίηματα που αποστήθησαν οι νεαροί Σπαρτιάτες. Για την πολεμική εξύπνωση του ορισμού και την έμπνευση των πολεμιστών του Φωτός, είχε γράψει σχετικά ο ελεγιακός ποιητής Τυρταίος. «Εμπρός ο τέχνα της γεμάτης με ανθρώπους Σπάρτης. Με το αριστερό χέρι σας προβάλλετε την ασπίδα. Με το δεξί ανυψώστε με τόλμη το δόρυ. Και μην νοιάζεστε για τη ζωή σας, διότι αυτό δεν είναι πατροπαράδοτο στη Σπάρτη. Η γενναιότητα, η τιμή, η ανδρεία κυριαρχούσαν στην ψυχή και στο νου του Λακεδαιμονίου. Για εκείνους τους άντρες, ο πόλεμος ήταν κάτι παραπάνω από ένα τρόπο ζωής. Ήταν θρησκεία. Τους ήρωες τους τιμούσαν. Τους ρυψάσπιδες τους χλέβαζαν.
και τους έστεναν στα τάρταρα της άλλης κοινωνίας τους. Το αξιοθαύμαστο όμως με τους Σπαρτιάτες ήταν η αδίσταχτη περιφρόνηση που έδειχναν στο θάνατο. Συλλογιστείτε άντρες και γυναίκες της Χρυσής Αυγής. Άραγε, σε πόσες μάχες να εξαναγκάστηκε ο ίδιος ο Χάρον να γονατίσει μπρος στη γενναιότητα του πολεμιστή με τον κόκκινο μαδία και το κεφαλαίο λάμπα στην ασπίδα του. Εις το όνομα της αρετής του πολέμου, εκείνη, η ξεχωριστή φρουρή της πατρίδας, μας εδίδαξαν πως μια μοιραία πτώση θα γεννά την ανύψωση σε κάτι ιερό και θείο. Η ένδοξη ήττα θα βαφτίζεται ως μια ολοκληρωτική νίκη και δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως κάτι άλλο η γεμάτο τιμή απόφαση του Σπαρτιάτη βασιλιά μαζί με τους 300 συμπολεμιστές του αλλά και τους 700 θεσποιείς να επιλέξουν τον ένδοξο θάνατο στη μάχη των Θερμοπυλών. Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η επιτάς! Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η επιτάς! Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η επιτάς! Η μάχη που έμελε να γίνει και η αιτία να ξυπνήσει το αίσθημα της δικαιοσύνης αλλά και της εκδίκησης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως γράφτηκε με μια λαμπρή νίκη των Ελλήνων με την ολική συντριβή των βαρβάρων ένα χρόνο μετά στην ιστορική πλέον μάχη των Πλατεών. Ενωμένοι οι Έλληνες κατάφεραν να διασώσουν τόσο την πατρίδα μας όσο και ολόκληρη την Ευρώπη από την τυραννία και τον βίαιο εκβαρβαρισμό της. Ίσως ο σοφός βασιλιάς και αυτό να επιδίωκε με αυτή τη θυσία του. Ισχύς εν τη ενώση λοιπόν. Είμαστε ισχυροί όταν είμαστε ενωμένοι. Ιδού ένα βασικό στοιχείο που οφείλουμε να διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες εθνικιστές στη φαρέτρα μας για να γκρεμίσουμε τη βαρβαρότητα της νέας τάξης πραγμάτων. Πράγματι, αυτή η εθελούσια θυσία των λακεδαιμονίων και θεσποιών συμμαχητών τους, μόνο ένα λαμπρό, ένα μυθικό, κυρίως ένα θρησκευτικό πανόραμα, θα μπορούσε να χρωματίσει τον ιδεολογικό πυρήνα της μάχης των Θερμοπυλών, της μάχης που άλλαξε τον κόσμο και σχηματοποίησε τον πυρήνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν τόσο από μένα αλλά και από τους συναγωνιστές μας, κρατώντας ως οδηγό το αγαθό της γνώσης, συλλογιστείτε φίλες και φίλοι, κάνοντας μια απλή διαπίστωση. Μέσα από τους αγώνες μας για την ελευθερία και την πατρίδα, μέσα από την αντίστασή μας στο σκότος και στο χάος παγκοσμιοποίησης, πόσες φορές εμείς, οι Έλληνες εθνικιστές Χρύσης Αυγής, δεν αποδείξαμε πως είμαστε τα γνήσια τέκνα αυτών των ανδρών. Και σας παρακαλώ δε, στο σημείο αυτό, να μην αρνηθείτε τα λόγια μου. Ούτε βέβαια να τα θεωρήσετε υπερβολές και γραφικότητες. Διότι είναι μια αλήθεια. Είναι μια πραγματικότης. Θυμηθείτε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, την τραγική νύχτα της 1ης Νοέμβρης του 2013, όπου η μοίρα θέλησε να δοκιμάσει την αντοχή του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένη η καρδιά του Χρυσαυγίτη, στέλνοντάς μας στις δικές μας Θερμοπύλες, για να αναμετρηθούμε με ένα πικρό πεπρωμένο σε μια άνηση μάχη. Δύο παλικάρια, οι δύο συναγωνιστές μας, ο Γιώργος και ο Μάνος, οι δύο συναγωνιστές μας έπεσαν. Η θεία δύναμη απλά θέλησε εγώ να ζήσω και να είμαι εδώ για να συνεχίζω την ιερή τους, την ιερή μας αποστολή μέχρι την τελική νίκη. Όμως και οι εχθροί μας με τη σειρά τους να μην λησμονούν εκείνη τη νύχτα. Διότι κι αν έπεσαν τα στενά, έρχεται γοργά σαν ένα άγριο άτι που καρπάζει η νικηφόρα μέρα των Πλατεών. Ναι, άνδρες και γυναίκες της Χρυσής Αυγής, είχαμε τις δικές μας Θερμοπύλες, θα έχουμε και τις δικές μας Πλατεές! Δύο
διότι αυτό κρίνει δίκαιο και σοφό η ιστορία που συνεχώς και επαναλαμβάνεται. Οι Λακεδαιμόνοι λοιπόν δεν γνώρισαν τον όρο της παράδοσης στον εχθρό. Δεν έμαθαν ποτέ την έννοια της υποχώρησης την ώρα της μάχης. Και ο θάνατος έμοιαζε το ίστατο ταξίδι για την εκπλήρωση του ιερίου τους καθήκοντος. Και υπάκουαν μόνο σε μία διαταγή. Νίκη ή θάνατος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, σε αυτή την ξεχωριστή τελετή τιμής και μνήμης, διατηρούμε την ιστορική μνήμη ζωντανή, υπό τη σκέπη του βασιλιά Λεωνίδα. Δηλώνουμε παρόντες ως φιλοξενούμενοι των 300 ψυχών και αυτή τη χρονιά, σε αυτόν τον ιερό χώρο, λαμβάνοντας και πάλι ασπίδα και δώρη από τον Μάνο και τον Γιώργο, μπρος στον ευληματικό και ηγήτορά μας Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Εμείς, οι νέοι Σπαρτιάτες, με τη γενναία μας καρδιά, προσμένουμε με πίστη την ιό που θα κρατά ολόχρυσα ηνία. Κλείνω λέγοντας τούτο στους γιους και στις κόρες του καταραμένου εφιάλτη. Αν ζητάτε να σας παραδώσουμε την πατρίδα μας, την πίστη μας στα ιερά και τα όσια, αν θέλετε ακόμα και την ίδια μας την ψυχή, τότε η απάντηση είναι μία. Μολόν λαβέ, ελάτε να τα πάρετε! Ευχαριστώ πολύ. Επαφημή, χρυσή αυγή, μας αναγυρίσουμε επανεμιχή. Επαφημή, χρυσή αυγή, μας αναγυρίσουμε επανεμιχή. Επαφημή, χρυσή αυγή. Καλείτε στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Συνδέσμου, ο Αρχιδόκτωρ Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι περήφανοι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες που ευρίσκεστε εδώ από κάθε γωνιά της Ελλάδος, ας το πάρουν απόφαση. Είμαστε εδώ για δεκαετίες και θα είμαστε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι να νικήσουμε. Χαιρετίζω όλους εσάς σήμερα που έχετε την τιμή να ευρίσκεστε στον ιερό αυτό χώρο, όπου γράφτηκε μία από τις πλέον χρυσές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η μάχη των Θερμοπυλών. Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, που γίνεται εδώ αυτή η περίλαμπρη εκδήλωση, κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, ο Πρωθυπουργός των Αριστερών Μνημονίων, ο Τσίπρας, πανηγυρίζει. Γιατί πανηγυρίζει? Για τα μνημόνια. Γιατί παρέδωσε γη και είδωρ στους βαρβάρους, στους ξένους δανειστές. Με τι κουράγιο θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι ξενόδουλοι να τιμήσουν τον Λεωνίδα και τους γενναίους του. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Η απάντησή μας λοιπόν στους πανηγυρισμούς του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι υπάρχουν σε αυτή τη γη ακόμα Έλληνες όπου δεν παραδίδουν γη και είδωρ. Είστε εσείς, αγαπημένοι μου χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Τιμούμε σήμερα τις Θερμοπύλες και ο νους μας ας πάει στα εθνικά θέματα που το ένα μετά το άλλο ευρίσκονται σε χειρότερη μοίρα. Στο Αιγαίο οι Τούρκοι παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία και το μόνο που ακούμε από το κράτος των Αθηνών είναι άδεια λόγια χωρίς περιεχόμενο. Ας μάθουν λοιπόν ότι από εκείνο το βράδυ
του Ιανουαρίου του 1996, όταν έβαψαν με το αίμα των γενναίων μας γκρίζο το Αιγαίο, ότι υπάρχει μια φλόγα που σιγοκαίει στην Ελλάδα ενάντια σε κάθε προδότη. Το Αιγαίο ήταν, είναι και θα μείνει ελληνικό. Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή. Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή. Την ίδια στιγμή θέλουν να μεταβάλουν την Κύπρο μας σε μια συνομοσπονδία. Η Χρυσή Αυγή στέκει αντίθετη σε όλους αυτούς τους προδότες που θέλουν να φέρουν ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ και θέλει ενιαίο και κυρίαρχο κράτος στην Κύπρο μας. Πέρα από αυτά, έχουμε το ζήτημα της Μακεδονίας, όπου η προδοσία έχει φανεί ήδη στον ορίζοντα. Ήδη το χρόνο που πέρασε, το καλοκαίρι που πέρασε, σε πολλά χωριά της Μακεδονίας μας γινόντουσαν πανηγύρια στη σλάβικη γλώσσα και κανείς δεν είπε λέξη. Ας μάθουν λοιπόν. Μακεδονία, η ελληνική εθνικισμός, χρυσή αυγή. Μακεδονία, η ελληνική εθνικισμός, χρυσή αυγή. Ας μάθουν λοιπόν που υπάρχουν κάποιοι σε αυτή τη χώρα, παρόλη την πλήση εγκεφάλου, παρόλη τη μαζική προπαγάνδα, την αντεθνική που γίνεται, που αντιστέκονται ακόμα και δεν έχουν σκοπό να πουλήσουν ούτε ένα χιλιοστό από αυτή την πατρίδα. Και αυτό δεν αφορά μόνο και τη Μακεδονία μας. Αφορά και τη Θράκη, όπου εργιάζει η τουρκική προπαγάνδα και εορτάζουν κάθε 19 Μαΐου κάποιοι πράκτορες της Άγκυρας την έλευση του Κεμάλ Ατατούρκ στον Πόντο. Εκεί όπου σφαγιάστηκε ο ελληνισμός, εκεί όπου πραγματικά έγινε μια γενοκτονία εις βάρος των αδελφών μας. Τούρκοι, Ομπρόλοι, δολοφόνοι! Τούρκοι, Ομπρόλοι, δολοφόνοι! Τούρκοι, Ομπρόλοι, δολοφόνοι! Ένοχη σιωπή για τη Μακεδονία, ένοχη σιωπή για τη Θράκη, ένοχη σιωπή για την Κύπρο, ένοχη σιωπή για το Αιγαίο και ο Τούρκος να απειλεί. Θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μια νέα τουρκική επαρχία. Όπως τότε, πριν 25 ολόκληρους αιώνες, ο Λεωνίδας και οι 300 Λακεδαιμόνοι μαζί με τον Δεμόφυλλο και τους 700 Θεσποιείς αντιστάθηκαν. Ας γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που θα ξεσηκωθούν όταν θα έρθει η στιγμή και δεν θα τους αφήσουν να ξεπουλήσουν την πατρίδα. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Σεπτέμβριος ήτανε του 2013, όταν και πάλι στο χώρο αυτό είχαμε μαζευτεί χιλιάδες για να τιμήσουμε τον Λεωνίδα. Και έφρυξε, τρόμαξε το πολιτικό κατεστημένο. Και λίγες ημέρες μετά μας έκλεισαν στη φυλακή. Και πράγματι, αφήστε το νου σας να τρέξει 4 χρόνια πριν. Εκεί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν από όλα τα κανάλια των τηλεοπτικών σταθμών της διαπλοκής μας έδειχναν με τις χειροπέδες και έλεγαν ότι η Χρυσή Αυγή τέλειωσε. Ας έλθουν εδώ σήμερα, 4 χρόνια μετά, να δουν πως η Χρυσή Αυγή δεν τέλειωσε. Δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί είναι η δύναμη του ελληνισμού, η δύναμη του αγωνιζόμενου έθνους. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Σε πείσμα των καιρών της προδοσίας και ενάντια στους προσκυνημένους που μισούν την ευατοματοβαμμένη ιστορία του μεγάλου μας έθνους, εδώ και δεκαετίες η Χρυσή Αυγή διοργανώνει αυτή τη σημνή τελετή προς τιμή των μεγάλων νεκρών. Και να ξέρετε πως για κάποιους αυτό είναι αδίκημα. Και μάλιστα έχει μπει και στη δικογραφία μας μέσα, στη δίκη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αυτή τη δίκη που στήθηκε πάνω σε μία πολιτική σκευωρία.
Για όσους δεν το ξέρουν, έφτασα στο σημείο να προσθέσω το κατηγορητήριο και μια ομιλία μου εδώ, στην τελετή για τη μάχη των Θερμοπυλών. Γιατί είναι έγκλημα να τιμάς τους νεκρούς των Θερμοπυλών. Ενώ αντίθετα, το να εξυμνείς τους προδότες φαίνεται πως στη σημερινή μας κοινωνία είναι πρέπον και αντάξιο αυτών οι οποίοι μας εξουσιάζουν. Όμως για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και τότε υπήρχαν προδότες, όπως υπάρχουν και σήμερα. Πολιτικοί αλήτες προδότες, πολιτικοί αλήτες προδότες, πολιτικοί. Και δεν ήταν προδότης μόνο ο Εφιάλτης που οδήγησε τους Πέρσες από στα νότα των ελληνικών στρατευμάτων, όπως περιέγραψε θαυμάσια προηγουμένως ο συναγωνιστής μας. Με αποτέλεσμα μία ήττα εντός πολλών εισαγωγικών, που δεν ήταν ήττα, αλλά η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας. Εκτός από τον Εφιάλτη υπήρχαν και οι μη Βύζαντες. Δεν ήσαν άλλοι από αυτούς που σήμερα μας λένε να παραδώσουμε γη και είδο. Αυτοί που εκχώρησαν την εθνική μας κυριαρχία με τα μνημόνια και είναι όλοι μαζί πλέον. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι εθνομηδενιστές. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Όλους αυτούς φυσικό είναι να μην τους αρέσει να τιμώνται οι γενναίοι, οι οποίοι αμήνθηκαν μέχρι τέλους για να μην περάσει ο βάρβαρος. Είναι αυτοί οι ίδιοι που έχουν παραδώσει σήμερα το έδαφος της πατρίδας, που ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι. Και μόνο η Χρυσή Αυγή αντιστέκεται και τους το λέει κατάμουτρα ότι η προδοσία τους δεν θα περάσει. Υπάρχουν κάποιοι που ακόμα αντιστέκονται. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Με τέτοιο φρόνημα γράφτηκε η ιστορία της Ελλάδος, με Λεωνίδες και Θερμοπύλες. Τότε στις Θερμοπύλες, οι 300 Σπαρτιάτες μαζί με τους 700 Θεσποιείς με φρόνημα υψηλό πολέμησαν τους εκατοντάδες χιλιάδες των Περσών, αγωνιζόμενοι υπέρ βομών και εστιών. Τι να πει σήμερα κανείς για το ψευτορωμαϊκό, όπου όσο για τους βομούς βλέπουμε πως πολεμάει τη θρησκεία του λαού μας, την Ορθοδοξία που θέλει να την καταργήσει, θέλει να διαχωρίσει την Εκκλησία από το κράτος. Όσο για τις εστίες, όλοι ξέρουμε ότι είναι για ξεπούλημα οι περισσότερες κατοικίες των Ελλήνων και στη θέση των Ελλήνων σκέφτονται να βάλουν πρόσφυγες, λέει, και λαθρομετανάστες. Όχι, υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι. Είμαστε εμείς οι Χρυσαυγίτες που θα επιμένουμε και θα λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Τότε οι γενναίοι Λακεδαιμόνιοι και οι Θεσποιείς πέρασαν στην αθανασία. Θανάτο, θάνατο πατήσαντες και δεν λογάριασαν το εφήμερο διάβα τους από αυτόν τον κόσμο. Τι αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση, για να θυμηθούμε το Θεόδωρο Πάγκαλο εκείνο το βράδυ το θλιβερό των ημείων. Τότε που έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και να σκοτωθούν τα παιδιά του κόσμου. Τα παιδιά της Ελλάδος εκείνη την αρχαία εποχή νομίζει ότι δεν είχανε μανάδες. Μιλάμε για ητοπάθεια, σαπίλα, μηδενισμό σε όλα τα επίπεδα. Ανίερες οι συγκρίσεις. Να σκεφτόμαστε τι έπρατε ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας και αργότερα ο Αλέξανδρος, ο Ηράκλειος, ο Παλαιολόγος και ένας μεγάλος ήρωας, μια ηρωική μορφή του αγώνα του 1821, όπου το μνημείο του βρίσκεται εδώ κοντά, σε πλήρη περιφρόνηση και κανείς δεν λέει τίποτε. Ο Αθανάσιος Διάκος και η Αλαμάνα, οι νέες Θερμοπύλες. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επιτάς. Μην αναζητούμε τις αιτίες του ξεπεσμού. Είναι βαθιές και με εύκολο τρόπο δεν εκτρέπεται αυτή η πορεία προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Όποιος το ισχυρίζεται λέει ψέματα. Τότε η Ελλάδα έγραφε ιστορία.
σήμερα επικαλείται την ιστορία χωρίς να μπαίνει στον κόπο να δει τι έπραταν οι Έλληνες για να γράψουν ιστορία. Πού ήταν όμως η αιτία του κακού, ποια ήταν η αιτία του κακού, ίσως βρίσκεται σε ένα χρησμό που είχε δώσει στους βασιλείς της Σπάρτης το μαντίο των Δελφών. Ένα χρησμό που έλεγε «Άφιλο χρηματία, Σπάρτα νολή», δηλαδή η φιλοχρηματία θα καταστρέψει τη Σπάρτη. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο κακό, η φιλοχρηματία, η λατρεία του καταναλωτισμού που έχει καταστρέψει τη σημερινή Ελλάδα, που βλέπουν οι περισσότεροι συμπατριώτες μας να καίγεται κυριολεκτικά η χώρα, να έχει καταστρέφεται κυριολεκτικά η πατρίδα και δεν κάνουν τίποτε. Έχουν σκύψει το κεφάλι σαν ραγιάδες. Αλλά ανάμεσα στους ραγιάδες υπάρχουν κάποιοι όρθιοι και υπερήφανοι. Εσείς χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτησες. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, υπερήφανοι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτησες, εδώ, κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδα, για πολλά χρόνια η Χρυσή Αυγή τιμά κάθε έτος τη μεγάλη θυσία των Θερμοπυλών. Εδώ, στον καθαγιασμένο αυτό τόπο της θυσίας, των 300 λακεντεμονίων και των 700 θεσπιαίων, είμαστε κάθε χρόνο παρόντες. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι, λιγότεροι ακόμη και από 300, αλλά ήμασταν εδώ για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν ξεχνούν, κάποιοι για τους οποίους 25 αιώνες της ιστορίας είναι μια στιγμή μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ήμασταν εδώ και λίγοι και ελάχιστοι και πολλοί και χιλιάδες και θα είμαστε πάντα για να τιμάμε τη θυσία αυτών οι οποίοι αγωνίστηκαν για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη ενάντια στο ψευτορωμαϊκό που υπάρχει στις μέρες μας, ενάντια στους εφιάλτες και τους μηδίσαντες που κυβερνούν την πατρίδα μας και που θα τους πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελική νίκη. Όταν θα γυρίσουμε και θα πεπιθεί, εδώ τιμή, χρυσή η αυγή. Θα ξαναγυρίσουμε και θα πεπιθεί, εδώ τιμή, χρυσή η αυγή. Θα ξαναγυρίσουμε και θα πεπιθεί, εδώ τιμή, χρυσή η αυγή. Ένα αιμάτινο ποτάμι, Μαραθώνας, και ύστερα οι Θερμοπύλες και η Σαλαμίνα και μετά οι Πλατεές και μετά νέες Θερμοπύλες. Εκεί, στη μάχη του Μαντζικέ, στην πύλη του Ρωμανού, στο Αφιόν Καραχισάρ, στο Μεσολόγγι, στην Ελλάδα της Πίνδου και του στρατοπέδου Ελβίκ. Η Ελλάδα είναι ακόμα ζωντανή, παρόλη την ξενοκρατία, παρόλους τους προδότες που εξουσιάζουν τη χώρα μας. Και δεν είναι αυτή η μοναδική τελετή τιμής των μεγάλων στιγμών της ελληνικής ιστορίας που τιμά εδώ και δεκαετίες η Χρυσή Αυγή. Η λατρεία των προγόνων είναι για μας πίστη χαλίβδινη. Θεωρούμε χρέος μας να τους τιμούμε και θα το κάνουμε μέχρι όσο υπάρχουμε, όσο αναπνέουμε, όσο η καρδιά μας χτυπά ελληνικά. Θα τιμάμε τους νεκρούς των Θερμοπυλών, τους αξιωματικούς των Ημείων, τον Σολωμό Σολωμού και τον Τάσο Ισαάκ. Όσο για μας τους χρυσαυγίτες, έχουμε και εμείς τις δικές μας Θερμοπύλες. Εκεί, σε ένα προάστιο των Αθηνών, στο Νέο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, όπου δυο λεβέντες έδωσαν τη δική τους μάχη. Έδωσαν τις δικές τους Θερμοπύλες. Είναι ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μάνος Καπελώνης, που δεν τους ξεχνάμε. Υπερήφανοι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτησες, μάχες πολλές έδωσε το έθνος μας στην ιστορία του τόσων χιλιάδων ετών, από την αρχαία δόξα, μετά στα χίλια χρόνια της κρατεάς ελληνικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολεως και μετά στο 1821. Από όλες όμως αυτές τις μάχες
Μία απέμεινε ξεχωριστή από όλες. Και αυτή η μάχη δεν ήταν εντός εισαγωγικών Νικηφόρα. Ήταν μια μάχη όπου οι υπερασπιστές του γένους έπεσαν κάνοντας όλους τους λαούς του κόσμου να νιώσουν ότι αυτή εδώ η μάχη των Θερμοπυλών ήταν η πλέον ηρωική στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Ακούσατε και προηγουμένως τις ιστορικές λεπτομέρειες, να μην τις επαναλάβω, για τις προσπάθειες του Ξέρξη, ο οποίος πίστευε ότι δεν θα πολεμήσουν τελικά οι Έλληνες, δεν θα πολεμήσουν οι Λακεδαιμόνιοι, και ο οποίος είχε στείλει κατασκόπους και τους βρήκε να φτιάχνουν την κόμη τους, καρικομοώντες, όπως λέει η αρχαία έκφραση. Και όταν ρώτησε μα τι κάνουν αυτοί, του έλεγε στολίζονται, γίνονται ωραίοι για τη μάχη, για το θάνατο, για την αθανασία, για τα ηλίσια παιδεία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, διπλό το νόημα της σημερινής τελετής. Τιμή και δόξα στους μεγάλους νεκρούς που έπεσαν υπέρ της Ελλάδος, υπέρ βωμών και εστιών. Και ταυτόχρονα το δεύτερο νόημα αυτής της τελετής είναι ένα μεγάλο ανάθεμα για τους εφιάλτες και τους μηδίσαντες κάθε εποχής. Γιατί ποτέ δεν έλειψαν δυστυχώς οι προδότες. Ναι. Γιατί για λόγους δειλίας και δίθεν σοφροσύνης για να σωθεί η Ελλάδα δεν κάνουν το καθήκον τους. Κάτσε, και δίνουν γη και είδωρ στον ξένο αφέντη. Και η τιμή αυτή σήμερα στην εποχή των λιμονίων, στην εποχή του ραγιαδισμού, στην εποχή της εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας έχει άλλες διαστάσεις. Παίρνει άλλη μορφή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες αγαπούσαν τη ζωή τους και οι 300 του Λεωνίδα και 700 θεσποιείς που έχησαν το αίμα τους. Ό,τι συμβαίνει όμως σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι πέρα για πέρα αντίθετο με τις αξίες και τα ιδανικά του μεγάλου μας έθνους. Είναι αποκαρδιωτικό, είναι μίζερο, είναι θλιβερό και ακούγεται παράδοξο κυριολεκτικά να θέλουν κάποιοι στην Ελλάδα των λιμονίων, στην Ελλάδα του αντιρατσισμού, στην Ελλάδα που διαγράφει με τους διάφορους Γαβρόγλου την ιστορία της, να θέλουν κάποιοι να τιμήσουν τη μνήμη των μεγάλων νεκρών της μάχης των Θερμοπυλών. Έβαλαν ένα μεγάλο delete στην ιστορία μας. Έκαναν λάθος. Υπάρχετε εσείς. Υπάρχουμε όλοι εμείς. Δεν θα τους αφήσουμε να επιβάλλουν την ήθη στην ιστορία μας. Σχεδόν χρόνια η Χρυσή Αυγή, το κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών, τιμά με συνέπεια τη μεγάλη θυσία των Θερμοπυλών. Στα 30 αυτά χρόνια είχα την τιμή να είμαι παρόν μαζί με χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες. Όλα τα χρόνια, εκτός από δύο. Το 2014, όπου κάποιοι φρόντισαν να είμαι σε ένα κοιλί των φυλακών Κορυδαλλού και απέστειλα ένα μήνυμα εδώ, λέγοντας ότι κι εμείς από τα κελιά του Κορυδαλλού φυλάμε Θερμοπύλες. Και το μήνυμα αυτό κατέληγε μάλιστα με τα λόγια. Και όλοι εσείς από τη θέση που βρίσκεστε και όλοι εμείς από τα κελιά της τιμής τα οποία βρισκόμαστε φυλάμε μικρές Θερμοπύλες. Και να γνωρίζετε ότι θα τις φυλάμε μέχρι του τέλους. Είμαι υπερήφανος 4 χρόνια μετά που βρίσκομαι εδώ και αποδεικνύω ότι οι φυλακές τους δεν στάθηκαν ικανές για να μας σταματήσουν, να σταματήσουμε να τιμάμε τις Θερμοπύλες. Ούτε τις πέρες, ούτε οι φυλακές, κανένα μας δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Ούτε τις πέρες, ούτε οι φυλακές, κανένα δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Ούτε τις πέρες, ούτε οι φυλακές, κανένα δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Φιλελεύθεροι και μαρξιστές εθνοπροδότες, εκείνο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013, όταν μας περιέφεραν με τις αλυσίδες στα χέρια στα κανάλια όλης της χώρας και επανελάμβαναν συνεχώς μία σκηνή από την τελετή του 2013 των Θερμοπυλών, δεν πίστευαν ότι θα αντέξουμε. Κι όμως αντέξαμε. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η σημερινή συγκέντρωση.
Συναγωνιστές και συναγωνιστρίες. Πριν 25 ολόκληρους αιώνες, 300 Σπαρτιάτες με τους πορφυρούς τους χιτώνες και ηγέτη τους τον Λεωνίδα και 700 δεσποιείς με αρχηγό τον Δημόπυλο φορώντας μαύρους χιτώνες έδωσαν τον υπερπάντων αγώνων ενάντια σε εκατοντάδες χιλιάδες Ασιάτες που είχαν έρθει από τα βάθη της Ανατολής και νικημένοι νίκησαν. 25 ολόκληροι αιώνες πέρασαν. Για τις μεγάλες εκείνες στιγμές, της μεγαλύτερης δόξας όλων των εποχών, της δόξας των νεκρών των Θερμοπυλών και μέσα σε αυτούς τους αιώνες ήλθαν και χρόνοι δύστυχοι, προσκυνημένοι, αλλά και χρόνοι περίλαμπροι, σχεδόν αντάξιοι. Και τονίζω το σχεδόν γιατί τίποτε αντάξιο με τις Θερμοπύλες δεν υπάρχει στην ελληνική ιστορία. Και πέρασε το γένος μας χρόνους πικρούς, μα και χρόνους δοξασμένους και έτσι φτάσαμε στη σημερινή εποχή. Μια εποχή από την οποία δεν λείπουν οι μηδίσαντες και οι εφιάλτες, αλλά λείπουν δυστυχώς οι Θερμοπύλες, λείπουν τραγικά οι Λακεδαιμόνοι, οι Θεσποιείς και οι Μαύροι και οι Πορφυροί τους χιτώνες που γίνανε σάβανα μιας νεκρικής τελετής στα ηλίσια πεδία όπου νικητήριος Πεάνας ήχησε για την αιώνια δόξα των γενναίων. Χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, ας γίνετε εσείς οι Λακεδαιμόνοι και Θεσποιείς με τους μαύρους και τους ερυθρούς χιτώνες που θα δώσετε τη μάχη των Θερμοπυλών και των Πλατεών για να ξαναζήσει και πάλι η Ελλάδα. Όσο για αυτούς τους απάτριδες, τους ανθέλινες, μαρξιστές και φιλελεύθερους που θέλουν να διαγράψουν τη ιστορική μας μνήμη, ας γνωρίζουν ότι θα αποτελέσουν μια θλιβερή παρένθεση της μεγάλης μας ιστορίας. Μιας ιστορίας που περιμένει στο διάβα των αιώνων τη συνέχειά της. Και η συνέχειά της δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα από μια νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού. Καθένας από εσάς, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, υπερήφανοι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, ο καθένας από εσάς έχει κρέος να φυλάξει τις δικές του Θερμοπύλες, στη γειτονιά του, στην πόλη του, στο χωριό του. Σήμερα, στη σαπίλα της διαφθοράς που επικρατεί ενάντια στην παρακμή, τιμούμε εμείς τους γενναίους των Θερμοπυλών, υποσχόμενοι ότι θα φυλάξουμε τις δικές μας Θερμοπύλες. Για τους μεγάλους νεκρούς, Λακεδαιμόνιους και Θεσποιούς, όλοι μαζί με μια φωνή. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Συναγωνιστές, με βροντερή φωνή να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο και τον ύμνο του κινήματός μας, να ακουστεί φωνή μας μέχρι τα ουράνια, να γαλιάσει η ψυχή των ηρώων του έθνους μας. Συναγωνιστές, προσοχή! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο τα ιερά και στα πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Και στα πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Και στα πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Ύμνος Χρυσής Αυγής. Λαμπρό προγόνων οι φυλάτες, λαμπρών αγωνιστών παιδιά. Οι νέοι είμαστε Σπαρτιάτες με την ενέα μας καρδιά. Εμπρός πάντα μπρος, μιας νέας δόξας ανατέλει ο καιρός.
μας οδηγεί του ελληνισμού το φως. Εμείς ανάψαμε τη δάδα, σε μας γεννήθηκε η οργή. Να νέα θέλουμε Ελλάδα, που θα σκεπάσει όλη τη γη. Εμπρός, πάντα εμπρός, μια θεά ζώξα σαν ατέλειο καιρός. Εμπρός, πάντα εμπρός, μας οδηγεί του ελληνισμού το φως. Ζήτω η αιωνία Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω αρχηγούς! Ζήτω! Ζήτω Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ένα.